που να έρθει εδώ άνθρωποι και μου έχουν πει: δεν θέλω να με ρωτήσει αυτό το πράγμα. Συγκεκριμένο. Το έχω σεβαστεί πάντα. Ποτέ στη ζωή μου δεν το έκανα αυτό. Επίσης φεύγουν, παίρνουν τηλέφωνο, λένε να γίνεται να μου κόψει αυτό που μου είπα. Εννοείται να κόψει, να θέλω να φεύγει χαρούμενο και να ξανάρθει χαρούμενο. Ποιο είναι τώρα αυτό το στυλ και αυτό το σταριλίκι? Δεν θα δώσω συνέντευξη, κύριε μου, πληρώνεσαι από ένα κανάλι. Πρέπει να διευθυνθεί τη δουλειά σου. Ναι. Εδώ ο Ρόμπερτ Ντενίρο και ο Αλ Πατσίνο σου λένε θα καθίσουν 18-20 ώρες να περάσει όλη η παγκόσμια τηλεόραση για 10 λεπτά να μιλήσουν σε όλο τον πλανήτη. Εσύ ποιος είσαι που δεν μπορείς έστω να έρθεις και να πεις 15 λεπτά για τη δουλειά? Τι είναι αυτή η καινούργια μόδα, δεν δίνω συνεντεύξεις? Αυτό το πράγμα που βλέπω τον τελευταίο καιρό, όλοι κάθονται. Μόνο αυτό θα σχολιάσω. Δεν θα σχολιάσω τίποτα άλλο, γιατί ξαναλέω, θα ήταν πολύ άσχημο να σχολιάζω εγώ κάποιες άλλες εκπομπές. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι όλοι κάθονται. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κάποιος να σηκωθεί όρθιος. Λίγο να σηκωθούνε. Δηλαδή, ξέρεις, να σηκωθεί. Να λίγο να πει καλημέρα, τι γίνεται. Όλοι κάθονται πίσω από ένα γραφείο και σχολιάζουν. Τώρα, αυτό θέλω να πω, δεν ξέρω πόσο διαφέρει από κάποιον. Δηλαδή, αν κάποιος το σχολιάζει καλύτερα, σημαίνει ότι εσύ που δεν το σχολιάζεις τόσο καλά όσο τον άλλον, δεν κάνεις τη διαφορά για να αλλάξεις την κατάσταση και να πάρεις τα νούμερα. Άρα μαθηματικός οδηγείς σε μια μικρή αποτυχία. Ο Α, ας πούμε, το σχολιάζει πολύ καλά αυτό. Εσύ γιατί πας να το σχολιάζεις με τον ίδιο τρόπο, αφού ο Α είναι καλύτερο στο σχολιασμό? Άρα μήπως πρέπει να κάνεις κάτι άλλο, να σηκωθείς όρθιος? Εσείς τι λέτε? Λοιπόν, πολλά έχουμε να σχολιάσουμε. Εντάξει, η νέα ηρωίδα της εκπομπής, η Ζωή Κρονάκη, να φυλάκεται η Ζωή Κρονάκη. Πάρα πολύ. Κανείς δεν έχει προσέξει που έχω σηκωθεί. Ναι. Με θεωρείτε ότι είμαι τόσο ψηλή? Κάτσε κάτω. Σε να κάτσε. Κάτσε κάτω. Δεν πρέπει να κάνουμε τη διαφορά σε κάποια πράγματα. Εγώ δεν κατάλαβα τι ήθελα να πει ο Γρηγόρης. Το είπε λίγο μπερδεμένα. Ότι είναι λίγο στατικές οι εκπομπές, οι σημερινές εκπομπές. Δεν υπάρχει αυτή η κίνηση, η διαδραστικότητα. Να πιάσουμε τον Καρσιλαμά, δηλαδή. Πάμε να λέμε καλημέρα από εδώ, από εκεί. Συμφωνώ απολύτως μαζί. Τι θέλει, εικόνα, τώρα. Παλιά δεν ήταν έτσι. Αλήθεια είναι. Δεν εννοεί καμία κίνηση. Εννοεί ότι όλες οι εκπομπές πια. Κάνουν. Δεν είναι το κάθομαι. Κάνουν ένα σχολιασμό. Δηλαδή παλιότερα υπήρχε ο σχολιασμός, αλλά ήταν ένα κομμάτι, ένα μέρος μιας εκπομπής. Αλλά είναι και το τραπέζι, δηλαδή, καρέκλα. Μπορούμε να σχολιάζουμε και όρθιοι. Δηλαδή, δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν καταλαβαίνετε τι είπε. Πάμε 20 χρόνια πίσω. Πες μας, δηλαδή, ωραία. Είχε ένα σχολιαστικό κομμάτι τις δύο πρώτες ενότητες, ναι. Μετά πήγαινε στη μαγειρική σου, μετά έκανε ένα γυμναστικό θέμα. Μετά πήγαινε. Άλλαξε η τηλεόραση. Δεν είχε γυμναστική. Δεν είχε παιχνίδια με το κοινό, από αυτά, δεν ήθελε να πει γυρίστε στη σκαλέτα όπως ήταν. Θέλει να πει, θα μπορούσε κάποιος να κάνει κάτι διαφορετικό, το οποίο και εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ. Και γι' αυτό συμφωνώ απολύτως με τον Γρηγόρη. Εννοεί ότι όταν κάποιος πηγαίνει στο σχολιασμό και το τερματίζει, το κάνει πάρα πολύ καλά. Οι άλλες εκπομπές που κάνουν όλους το ίδιο, για να διαφοροποιηθείς, αν θέλεις να δεις μια σπριμέρα, και όχι μόνο στα νούμερα, πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό. Να διαφοροποιήσεις όμως, ρε Φέη. Τα πρόσωπα δηλαδή, διαφοροποιούν το σχολιασμό. Και εγώ θα το ήθελα φέτος να το έκανα. Ναι. Να σε ρωτήσω δεν κάτι. Είναι σε μια μισή ώρα. Είναι πολλές οι παράμετροι που μπορεί κάποιος να μην το υλοποιεί. Ή να το προσπαθεί λίγο-λίγο. Αλλά αυτό που εννοεί είναι όλοι παραθυράκια. Ναι, αλλά είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Ακού, έχει πολύ άρα, δίκιο. Σχολιάζει τα ίδια πράγματα. Όχι, άρα είναι τρόπος θα κερδίσει. Ναι, θα κερδίσει αυτός που το κάνει. Καλύτερα. Συγγνώμη. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παρουσιάζει ένα late night. Μας λέει η Αγγελική, θα σας πάρω τις καρέκλες. Πάμε, παιδιά. Όχι, Αγγελική, δεν είναι ρεόρθιο. Το πάμε. Είναι να κάνουμε μία σύνδεση. Είναι να κάνουμε αυτά που κάναμε παλιά. Έλα, παιδιά, μην κάθεστε. Αλλά όταν τα κάνεις αυτά που κάναμε παλιά, ο Μπό τώρα τα κάνει. Όχι, όχι. Μπαίνει στο κλίμα κι ο Μπό. Θεωρούνται λίγο βαρετά. Ο Μπό παίρνει και προβάδισμα. Ωραία. Δηλαδή η μαγείρα το πάει λίγο προς τα εκεί. Καλή, πήραν τις καρέκλες. Να σου πω κάτι. Εμείς το ραδιόφωνο στον Easy όρθιοι κάνουμε εκπομπές. Γιατί κάνουμε όρθιοι εκπομπές? Μαρία, εγώ τώρα θέλω και ποτό. Εννοεί να κάνεις ένα τραγουδιστικό. Να κάνεις ένα παιχνίδι. Κάνουμε τη διαφορά εμείς τα σχολεία. Δεν θα όρθιοι, δεν θα είμαστε μοναδικοί. Δεν εκπομπή. Είναι αυτή η διαφορά. Μα είναι και αυτό κάτι. Ο σχολιασμός, αυτό εννοούσε. Ναι, όλα μαζί. Φέη, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο το πώς θα πεις το σχόλιο. Ούτως ή άλλως δεν είμαστε διαφορετικές οντότητες όλες τις τηλεόρες. Αυτό σου λέω και εγώ αυτή τη στιγμή. Ότι ναι, δεν παίζει ρόλο. Από την άλλη, μας έχουν βάλει σε μια διαδικασία να μην μπορούμε να κάνουμε το κάτι διαφορετικό. Τι μπορείς να κάνεις δηλαδή? Ρε παιδί μου, πόσο μπορείς να διαφοροποιηθείς? Για πες μου, τι διαφορετικό πάρα μπορείς πολύ να κάνεις? Σου λέει ότι συγκρίνοντας πια όλες τις εκπομπές, ναι, είναι 10 εκπομπές, θα τις βάλεις κάτω, που κάνουμε όλοι σχολιασμό. Και λέει, αφού
κερδίζουν, αυτοί κερδίζουν. Κερδίζουν ο καθένας όπως το. Στα νούμερα, αυτό είναι. Κερδίζουν. Αυτοί που κάνουν το καλό σχόλιο. Ωραία. Εσείς οι άλλοι, γιατί δεν κάνετε μια διαφορετική πρόταση? Άρα που καταλήγουμε, να γίνουν άλλες εκπομπές, γιατί είναι παρεμφερείς οι εκπομπές, αυτό λέμε. Να αντιπροτείνουμε να κάτι. Να γίνει αλλά άλλο το ότι είσαι όρθια και σχολιάζεις, δεν αλλάζει. Καλά, δεν είναι και η εικόνα καμιά φορά. Εκτός αν θέλετε να κάνω μια, να κάνω μια ρόδα και να σχολιάζω ανάποδα. Φέρε μου ρε τις καρέκλες, θα είμαστε όρθιοι τώρα. Μπορούμε και έτσι. Διάλεξε τη μέρα, Γρηγόρη, σήμερα. Εγώ μια μέρα, Γρηγόρη, που ξέρεις τι σκέφτηκα να κάνω. Να κάθομαι, θα πω. Καλημέρα. Ούτως, πόσα χρόνια κάνω εκπομπές, μπό μου. Θέλω μια μέρα, πάρα πολύ θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω να βγω και να κοιτάω τους τηλεθεατές και να δούμε ποιος θα γελάσει πρώτος. Και να μην μιλάω καθόλου, να δω τι θα γίνει. Είχαν σχολιαστεί, θα σου πω και κάτι άλλο. Είχαν σχολιαστεί και οι ενάρξεις που κάνουν οι παρουσιαστές. Που οι πανελίστες περιμένουν σε ένα τραπέζι και περιμένουν τον παρουσιαστή. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει ας πούμε, να κοπούμε όλα και μετά τα βλέπει συγκριτικά με την πορεία του καθενός. Διασχετικά είναι όλα τώρα, εντάξει. Και τα late night όλα τα ίδια είναι. Δηλαδή και ο Γρηγόρης παρουσιάζει ένα late night που είναι το ίδιο με άλλα 100.000. Ποιο το κάνει καλύτερα, αυτό που κάνει την καλύτερη συνέντευξη. Εντάξει, όμως το φέρω και ο Γρηγόρης. Συγγνώμη, είναι το ίδιο πράγμα όλα τα late night show σε όλο τον πλανήτη. Είναι τα ίδια. Ναι, αλλά δεν έχουμε 100. Κατάλαβες την ελληνική τηλεόραση. Δεν έχουμε γιατί δεν τώρα πουλάνε όμως, πια. Δεν έχουμε, δεν έχουμε 100. Για κάποιο λόγο δεν έχουμε. Ποιος είναι ο Γρηγόρης, ποιος άλλος κάνει συνεντεύξεις έτσι αυτοί. Ήταν μόνο ο Θέμης που έκανε στο Open Talk. Ωραία. Dark, και είναι και αυτό. That's έχει it. Δίκιο όμως, αν ανοίξει τη τηλεόραση από το πρωί μέχρι το απόγευμα, βλέπεις το ίδιο πράγμα. Ωραία, συμφωνώ. Λέει το ίδιο πράγμα. Αλλά και στα late night πάλι το ίδιο πράγμα βλέπεις. Εγώ θέλω λίγο να μείνουμε στο κομμάτι των καλεσμένων. Για να μιλήσει τόσο συγκεκριμένα για ηθοποιούς οι οποίοι είναι στο ίδιο κανάλι και δεν αποδέχονται μία πρόσκληση. Κάποια για τους δικούς του, το είπε. Σίγουρα κάτι έχει. Δεν ήταν προσπόντα, είναι μία δική του σκέψη. Όχι. Έχει συμβεί όμως κάτι. Και έχει ενοχληθεί. Δηλαδή έχει πρέπει να υπάρχουν ηθοποιοί, ένας, πολλοί, μέσα στο καθένα που μάλλον έχει δίκιο, αρνήθηκαν. Όμως. Έχει δίκιο. Γιατί να σου πω κάτι, όταν είσαι σε ένα σταθμό και καλείσαι ότι θα πρέπει ας πούμε, να βρεθείς καλεσμένος, να βοηθήσεις, δεν είναι σωστό. Το να βρεθείς τέλος πάντων σε μία εκπομπή του σταθμού σου και δεν πας. Είναι λάθος. Ναι, άκου τώρα όμως. Λέει ο Γρηγόρης ότι μπορείς να έρθεις και να πεις. Κάθομαι για 15 λόγο. Λεπτά και θα μιλήσω μόνο για τη δουλειά μου. Δεν θέλω να δεχθώ προσωπικές ερωτήσεις. Εάν το κάνει όμως κάποιος αυτό, θα πούμε ήταν μια ξενέρωτη συνέντευξη. Γιατί ο Γρηγόρης και καλά κάνει. Κάνει και άλλες ερωτήσεις, δηλαδή πιο προσωπικές και πιο χαλαρές. Μπορεί κάποιος να μην μπορεί να το υποστηρίξει αυτό και να μην θέλει να τσαλακωθεί τόσο. Εντάξει, παιδιά, όμως όταν τηλεόραση κάνουνε. Ναι, ρε παιδί μου, είσαι ηθοποιός όμως, δεν αλλάζει προσωπικότητα. Ναι, αλλά είναι μέρος σου. Εάν δεν μπορείς σου. Να το φέρεις αυτό σαν προσωπικότητα, δεν να το υποστηρίξεις. Είναι μέρος της δουλειάς σου, Μάρτζο, εγώ διαφωνώ. Ρε παιδιά, είναι μέρος της δουλειάς. Ο ηθοποιός που παίζει στους Πανθέους, ναι. Δεν είναι μέρος της δουλειάς του να έρθει εδώ. Το να πας, ας πούμε, σε μια εκπομπή να πεις για τη σειρά στην οποία συμμετέχεις, δεν είναι μέρος της δουλειά σου. Μα δεν θα πεις μόνο αυτό. Εντάξει, ρε παιδιά, κανείς δεν λέει μόνο για τη σειρά, αν είναι δυνατόν. Και εμάς όταν μας ρωτάνε, δεν λέμε μόνο για τη συνέντευξη για να έχει ένα ενδιαφέρον. Εάν δεν θέλει να το κάνει αυτό, γιατί να το κάνει, γιατί να πάει. Εγώ διαφωνώ. Και να λέμε μετά από δεν είπε τίποτα. Χάλια καλεσμένη. Ναι, είναι βέβαια, μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Υπάρχουν κάποιοι, δεν συμφωνεί. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνε οι οποίοι δεν δίνουν ποτέ συνέντευξη. Εκεί αυτό δεν μπορείς να το κρίνεις. Υπάρχουν όμως και αν είσαι όμως σε ένα κανάλι και προτιμάς να μιλήσεις σε ένα άλλο κανάλι, σε μια άλλη εκπομπή. Πρόβλημα. Εκεί είναι εκεί το θέμα. Το έχουμε δει και αυτό. Για αυτό είναι θέμα μετά. Είναι θέμα προσωπικών σχέσεων. Αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει μεταξύ πέρα καναλιών. Πέρα των προσωπικών σχέσεων σου λέει όμως, υπάρχει ένας επαγγελματισμός απέναντι στο κανάλι στο οποίο εργάζεσαι. Και πρέπει να είσαι συνεπής. Και εκεί δεν σε δεσμεύει ένα συμβόλαιο. Είναι θέμα ηθικής επαγγελματικής προσωπικής που έχεις. Δεν είναι επειδή έχεις βάλει την υπογραφή σου. Σαν επαγγελματίας, δεν θα πας κάπου αλλού. Θα πας εκεί που. Περιμένω διευκρίνηση. Εγώ γιατί αυτά τα είπε στη Βάσο, παιδιά, στο break. Περιμένω να δω τι θα πει στη δική του εκπομπή. Στο ραδιόφωνο. Ή στο. Όχι. Το Tonight. Μπορεί δεν και να μας. Για τον Μπισμπίκη το λέει. Αλήθεια. Ότι θέλει να πάει. Γιατί ο Μπισμπίκης είναι, είναι στον Αντένα. Έπαιζε στις μέλισσες, νομίζω, ο Βασίλης Μπισμπίκης. Μα σωστά. Είναι στον Αντένα, αγάπη μου. Ο Μπισμπίκης είναι στον Α. Μήπως λέει. Παιδιά, ο Μπισμπίκης έπαιζε τότε και στις μέλισσες. Μα δεν μίλησε, νομίζω, για Αντένα. Στις πρώτες σεζόν. Δεν μίλησε για τον Όμορφο. Εντάξει, είπε όμως για το κανάλι σου. Οπότε ναι, λογικό καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται στο δικό του πρόγραμμα και ότι σύρια έχουν αυτοί. Λογικό είναι αυτό. Τέλος πάντων.